Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πρόταση πως θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μια απλή προκαταβολική δέσμευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, με την προϋπόθεση πως η χρηματοδοτική εμπλοκή του Ταμείου θα γίνει στο τέλος του προγράμματος, κατέθεσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble στο Eurogroup της Δευτέρας. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την ελληνική πλευρά, η οποία είδε την προοπτική συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης να εξανεμίζεται, καθώς και η προοπτική άμεσης εξόδου στις αγορές. Υπό τον φόβο νέου εκτροχιασμού των εσόδων του τον Απρίλιο, ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης αποφάσισε την αναστολή του καθεστώτος των παρατάσεων στην καταβολή των εισφορών, ώστε να μειωθεί η τρύπα ύψους 287 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδά του. Ο φορέας λοιπόν ανακοίνωσε χθες πως οι εισφορές Απριλίου 2017 για αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουν καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 31 Μαΐου. Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών αναμένεται να τεινάξει στον αέρα την όποια επιδίωξη για αύξηση ή στο διατήρηση της εισπραξιμότητας του ΕΦΚΑ, με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών να μιλούν για απώλειες εσόδων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2017. Πληστηριασμούς και για ποσά κατάσχεσης άνω των 300.000 ευρώ θα διενεργήσουν σήμερα οι συμβολιογράφοι. Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολιογραφικών Συλλόγων συνεχίζει μεν την αποχή από τους πληστηριασμούς, αλλά κατεβάζει από 400.000 ευρώ στις 300.000 το ύψος της επισπευδόμενης απέτησης, για το οποίο επιτρέπει την διεξαγωγή πληστηριασμών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το Γενικό Δίκτυο Μόνα κυμαίνει σε 787,18 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,45%. Τοτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.